συνεχίζουμε. Είμαστε στη γειτονιά του Σάκη. Και βλέπετε πώς στεγνώνουν τα ρούχα εδώ στην Κέρκυρα, έτσι. Βάζουνε και ο ένας θα τραβάει, ο άλλος θα παίρνει. Φατσαμπουκάκια, μπαίνω και μέσα στο παλάτι, έτσι για να καταλάβετε. Και τι στεγάζει τώρα? Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Κέρκυρας. Βρισκόμαστε στα ανάκτορα Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου, όπου στεγάζεται το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, που είναι το μοναδικό μουσείο ασιατικής τέχνης στην Ελλάδα. Τα ανάκτορα κτίστηκαν επί Αγγλοκρατίας, από τον πρώτο αρμοστή Μέτλαντ, και από το 1924 μέχρι σήμερα στεγάζεται το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Καταλαμβάνει όλο το βόρειο κομμάτι της Πιανάδας, την είδατε τη μεγάλη μας πλατεία. Και πάρα πολύ καλή πλατεία, ναι. Πολύ πράσινο και μια από τις πιο όμορφες πλατείες που μπορείς να πλατεία, η πιο μεγάλη, ναι, πλατεία. Το παλάτι κατασκευάστηκε από πέτρα, αυτό το πορόλιθο της Μάλτας, και κυρίως εργάστηκαν και Μαλτέζοι εργάτες, γιατί τότε οι Άγγλοι κατήχαν εκτός από τα Ιόνια νησιά και τη Μάλτα. Και είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή κτίσμα της περίοδου της Αγγλοκρατίας και ίσως το πρώτο δείγμα του νεοκλασικισμού στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, εφόσον δεν υπήρχε χώρος να χτιστούν τα σπίτια σε πλάτος, χτίστηκαν σε ύψος και έχουμε πάρα πολύ ψηλά σπίτια και πυκνοχτισμένα μεταξύ τους, με πάρα πολύ στενούς δρόμους. Ως συνέπεια ανάμεσα από τα κτίρια. Αυτός ήταν από τους πιο φαρδείς δρόμους και ονομαζόταν Στράντα Λάργκα και από μία εποχή και μετά γινόντουσαν εδώ πολλές πανηγυρικές εκδηλώσεις όπως οι κονταρομαχίες. Πατσαμπουκάκια, φτάσαμε επιτέλους και στο Ποντικόνηση, το οποίο βρίσκεται ακριβώς πίσω μας, στο βάθος, και υπάρχει μια εκκλησία που μπορείτε να την επισκεφτείτε. Βεβαίως, εμείς δεν πάμε ακριβώς στο Ποντικόνηση, είμαστε σε ένα σημείο που το βλέπουμε πανοραμικά, αλλά όταν έρχεσαι στην Κέρκυρα, είναι δυνατόν να μην έρθεις αντί στο Ποντικόνηση. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το Ποντικόνηση σου. Απλά πράγματα, το βλέπετε. Και εδώ μεταξύ, εδώ είναι και το αεροδρόμιο, έτσι. Από εδώ ήρθαμε. Πάρτε μια μικρή εικόνα και συνεχίζουμε και πάμε κατευθείαν μέσα στα στενά της Κέρκυρας, που είναι πραγματικά εκπληκτικά. Αλλά όταν ανοίξετε Κέρκυρα, ένα από την Κονίση πρέπει να το δείτε. Είμαστε λίγο πριν πάμε στον Άγιο Σπυρίδωνα και ο Άγιος Σπυρίδωνας έκανε το θαύμα του. Γεια σου ρε Άννα, τι κάνεις? Εγώ είμαι ο Κώστας. Πού βρισκόμαστε τώρα? Λοιπόν, βρισκόμαστε στην πλακάδα του Αγίου Σπυρίδωνα, μια πολύ γνωστή περιοχή. Τσαμπουκάκια, ένα απίστευτο επεισόδιο από εδώ από την Κέρκυρα έλαβε τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο και τον Δήμο Κέρκυρας για τις ανεπανάληπτες στιγμές που μας χαρίσανε.
think to myself. Πετύχαμε και Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν στην Ταϊλάνδη, ρε παιδιά. Ήρθαμε εμείς δύο μέρες εδώ στην Κέρκυρα και όλος πήγε στην Ταϊλάνδη δύο μήνες. Τάδος Δημήτριος εδώ. Ρε παιδιά, είναι η κόκκινη στην Ταϊλάνδη. Πρέπει τώρα να. Δηλαδή, φεύγουμε, Ιωάννης Καποδίστριας. Γεια σου, Κέρκυρα. Με την Άστρα, η οποία πάντα είναι στο πλευρό του Φάτσαμπουκ. Και Παόκι Άστρα, έτσι. Παόκι, βλέπετε. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Them grow, they're like much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.